Υπό τους ήχους της κριτικής λύρας έφυγε χθες από το Ηράκλειο το μήνυμα της διαμαρτυρίας για την επικείμενη καταστροφή των χημικών της Συρίας στην καρδιά της Μεσογείου. Η εκδήλωση έχει δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι να μαζέψουμε κάποια οικονομικά, τα οποία χρειαζόμαστε άμεσα για να κάνουμε τις υπόλοιπες δράσεις. Και το δεύτερο, εάν εισακουστούμε και δεν γίνει η υδρόλυση, τα ποσά που μαζεύουμε θα πάνε σε διάφορα κέντρα. Είναι η πρώτη φορά που ζητάμε από τους κριτικούς να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να κάνουν αυτήν την υπόθεση δική τους. Ντόπιοι καλλιτέχνες, δείχνοντας την ευαισθησία τους στην απειλή του τοξικού οπλοστάσιου, ένωσαν τις φωνές τους για να ενισχύσουν την προσπάθεια της Επιτροπής κατά των Χημικών, ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα για την εμπλώδη διαμαρτυρία που σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί όταν το ΚΕΠΡΕΙ θα βρεθεί στα διεθνή ύδατα για το μεγάλο πείραμα της καταστροφής των χημικών του Άσαντ στα διεθνή ύδατα της κλειστής θάλασσας της Μεσογείου νοτιοδυτικά της Κρήτης. Έπρεπε να έχει τώρα όχι 500 άτομα, δεν ξέρω πόσα έχει, έπρεπε να έχει 5.000 ή 50.000 για το σκοπό που γίνεται. Σας στενοχωρεί λίγο η εικόνα? Σίγουρα, γιατί αν δεν ξυπνήσεις, αν σηκωθείς σε τέτοια περίπτωση, πότε πρέπει να περιμένεις, σε τι άλλο σκοπό? Η παρουσία μας εδώ όλων πιστεύω ότι δηλώνει τη συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια που εύχομαι να έχει και καλό τέλος. Να δώσουμε ένα μήνυμα και να πούμε στους δυνατούς εντός εισαγωγικών που κοιτάνε αυτόν τον κόσμο να κοιτάξουν λίγο γύρω τους. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει αύριο, υπάρχει μέλλον, το οποίο πάνε να καταστρέψουμε. Πάντως η συμμετοχή του κόσμου δεν ήταν ανάλογη με το μέγεθος του εφιάλτη των χημικών που μας απειλεί όλους. Ο κόσμος ανάλογα με τη συνειδητότητά του πράττει. Δεν μπορώ να κρίνω τον κόσμο ποτέ. Ίσως να μην είναι και οι συνθήκες τέτοιες διαγωνιστικές κινητοποίησης. Ίσως να έχει βάλει άλλες προτεραιότητες. Η δική μας συνεχίζει να είναι αυτή. Θα προστατεύσουμε τη Μεσόγειο, θα προστατεύσουμε τη ζωή μας και θα προσπαθούμε να χτυπάμε το καμπανάκι του κινδύνου για να αφυπνιστούν οι συνειδήσεις. Σύμφωνα με τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων, η διαδικασία μεταφοράς των χημικών στο λιμάνι της Ιταλίας ολοκληρώνεται. Από εκεί θα γίνει μεταφόρτωση στο αμερικανικό πλοίο ΚΕΠΡΕΙ, πάνω στο οποίο θα γίνει η καταστροφή τους εμπλό στα νυχτά της Κρήτης.